δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις παραιτήσεις των δύο υπουργών του για τη συνάντηση με επιχειρηματία. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν παρά τους εκβιασμούς. Για συγκάλυψη στα Τέμπη και αλαζονία τον κατηγορείο Κασελάκης. Οργισμένες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων για το γαλάζιο χειροκρότημα στη Βουλή για τον Καραμαλή. Τον καλούν αύριο στη Λάρισα. Κόλπα στις αντλίες με τις τιμές της βενζίνης. Έως 70 λεπτά το λίτρο η διαφορά στην αμόλυβδη από πρατήριο σε πρατήριο στην Αθήνα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κρίσιμες κάλπες των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία. Φαβόρη για την Κωνσταντινούπολη ο Ιμάμογλου, μάχη του Ερντογάν για να πάρει πίσω την πόλη. Φως στον κρίσιμο ρόλο των ενόρκων για να κριθεί ένοχος ο επιχειρηματίας Μίχος για τον βιασμό της 12χρονης και να αθωωθεί η μητέρα της. Με θερμοκρασίες ρεκόρ πάνω από 30 βαθμούς έρχεται ο Απρίλιος. Έρευνα για τις εφιαλτικές επιπτώσεις από τη συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Οι Ρώσοι λένε ότι απέτρεψαν νέο μακελιό από τρομοκράτες, αυτή τη φορά στη Σταυρούπολη. Θερμό επεισόδιο στη Βαλτική με ρωσικά και ιταλικά μαχητικά. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.